Γεια χαρά σε όλους, καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο Raft. Σήμερα επιστρέφουμε πίσω στη σανίδα μας, πίσω στο πλοίο μας. Σήμερα θα παίξουμε το δεύτερο επεισόδιο στο Chapter 2. Θα πάμε να εξερευνήσουμε λίγο παραπάνω το update που έχουν γίνει και θα κάνουμε διάφορα πράγματα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, παιδιά, για να μην χάσετε τίποτα από ό,τι θα γίνει. Πάμε κατευθείαν στο σημερινό μας επεισόδιο. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, είναι απογευματάκι, έχει πέσει ο ήλιος σχεδόν. Έχουμε ηλιοβασίλεμα με λίγα λόγια και είμαστε εδώ στο νησί το μεγάλο. Αλλά θα φύγουμε από αυτό το νησί, έχω εξερευνήσει λίγα πραγματάκια. Είχα πει να κάτσω να μείνω εδώ πέρα, να φτιάξουμε διάφορα πράγματα, να εξερευνήσουμε λίγο παραπάνω το νησί. Αλλά θέλω να πάμε να δούμε τη νέα περιοχή. Αρχικά θέλω να φάμε, να πιούμε λίγο νεράκι. Θα πάρω από εδώ. Να φάμε και δύο μπριτζολίτσες. Και λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω κάτι που δεν είχα παρατηρήσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Αν ανοίξουμε το βιβλιάριό μας, το Varuna Point. Εγώ νόμιζα ότι ήταν καινούργια περιοχή, αλλά δεν την έχουμε εξερευνήσει. Μέχρι την Ταγκαρό έχουμε πάει. Varuna Point, το 5526 είναι καινούργια περιοχή που προσθέσανε. Οπότε πρέπει να χτυπήσουμε κατευθείαν στο receiver την περιοχή. Και εμείς δεν το κάναμε αυτό. Λοιπόν, το receiver για αρχή θα μπει κάπου εδώ μπροστά, παιδιά. Αλλά αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουμε και καιρό να παίξουμε, χρειάζεται να βάλουμε και κεραίες. Α, χρειάζεται να είναι πιο ψηλά. Ναι. Να δοκιμάσουμε να το βάλουμε εδώ από πάνω. Να φτιάξουμε μια σκαλίτσα σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Θα φτιάξουμε αυτή τη σκαλίτσα εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, παιδιά. Να ανέβουμε πάνω. Πήραμε το receiver. Να το βάλω εδώ. Να δω άμα είναι εντάξει το ύψος που θέλει. Λοιπόν, για να δούμε. Εδώ είμαστε κομπλέ. Οπότε χρειαζόμαστε να συνδέσουμε τρεις κεραίες. Καλά θυμόμουν. Λοιπόν, μπορούμε να φτιάξουμε ένα αντένα, δύο, να τα έχουμε έτοιμα. Χρειάζεται ύψος, αν θυμάμαι καλά. Οπότε πάμε να βάλουμε μία κεραία σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Συνδέθηκε αυτόματα. Εδώ είναι κοντά. Για να δούμε, είναι πολύ κοντά. Οι δύο είναι κομπλέ. Οπότε έχουμε βάλει δύο. Θα βάλουμε και άλλη μία στο απέναντι εκεί σημείο, στο πίσω. Και είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, το αντένα το έβαλε και αυτό εδώ πέρα. Έχουμε το καλώδιο περασμένο από πάνω που βλέπετε και πάει πέρα. Οπότε πιστεύω είμαστε κομπλέ. Έχουμε μία κεραία εκεί και πιο κοντά την έβαζα την άλλη. Too far. Α, πολύ μακριά. Ωραία. Τότε αφού είναι πολύ μακριά, τη φέρνουμε πιο κοντά εμείς. Τώρα είμαστε κομπλέ. Το φτιάξαμε όπως πρέπει να είναι και έχουμε εδώ πέρα κι άλλο νησάκι. Και θέλουμε εμείς τώρα να βάλουμε εδώ, παιδιά, την τοποθεσία 5526. 5526. Και η τοποθεσία μας, παιδιά, είναι αυτή εδώ κάτω, στα 2738 μέτρα. Οπότε γυρνάμε το πλοίο, βάζουμε μηχανές, σηκώνω άγκυρα αρχικά και ενεργοποιούμε τις μηχανές μας. Τις βάζουμε προς τα πίσω. Να φύγουμε από το νησί. Θα κάνουμε αναστροφή μόλις φύγουμε, να πηγαίνουμε όλο αριστερά. Όλο αριστερά και θα το βρούμε. Στα 1500 μέτρα έχει κι άλλο μεγάλο νησάκι. Και εδώ βλέπουμε και τα μικρά τα νησάκια, οπότε με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε πάνω κάτω που ήταν τα νησιά. Και δεν ψάχνουμε απλά έτσι τυχαία. Τώρα σιγά σιγά τα ξαναφτιάχνουμε γιατί αυτά είχαν καταστραφεί, παιδιά, όπως είχαμε πει. Και πηγαίνουμε στα 2.500, στα 2.600 είμαστε αυτή τη στιγμή. Θα το στρίψουμε και λίγο αριστερά και θα πηγαίνουμε όλο ευθεία μέχρι να το πετύχουμε. Λίγο αριστερά. Τώρα έχουμε και πολλά κύματα, δυσκολία παραπάνω. Τώρα μόλις το είπα, σαν να ηρέμησε λίγο καιρό. Άμα βγούμε και ανοιχτά, μήπως ηρεμήσει και περισσότερο. Λοιπόν, και τώρα όπως είμαστε, είναι όλο ευθεία μας, στα 2600 μέτρα. Ωραία, έχω πάρει αρκετά ξύλα πάνω μου αυτή τη στιγμή. Και πάμε να βάλουμε πατωματάκι. Πατωματάκι από πάνω θα πάει αυτό. Δύο ξύλα παραπάνω, αλλά θα είναι πολύ πιο όμορφο. Πώς πάμε, 2600, κομπλέ. Αλλά βλέπω ένα νησί ρε μπροστά. Θα τρακάρουμε στο νησί, άμα πάμε σε αυτό το μέρος. Λοιπόν, κλείνω εγώ τριγύρω. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Να μην κλείσω τη σκάλα. Πού είναι η σκάλα. Σκάλα είναι σε αυτό το σημείο. Εδώ δεν θα βάλουμε. Παρά μπροστά δεν μπορούμε να βάλουμε γιατί δεν έχουμε κολόνες. Πρέπει να βάλουμε κολόνες ή τείχο. Ό,τι θέλουμε. Θα το δούμε. Και είμαστε στα 2200. Μειώνει τόσο πάει. Και εμείς τώρα φτιάχνουμε το ταβανάκι που θέλουμε. Λοιπόν, αυτό είπαμε θέλει να φύγει. Το βάλαμε λάθος. Εδώ γωνιακό. Τέλεια. Και τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα. Πρέπει να κάνουμε τις κολόνες κάτω. Τώρα μπορούμε να βάζουμε τις χιαστές κολόνες, οπότε να μην χρειάζεται να βάλουμε κολόνες ντε και καλά μέσα στη μέση. Θα βάζουμε δύο δεξιά-αριστερά και είμαστε κομπλέ με αυτό. Λοιπόν, οι κολόνες θέλουν 3 το 1.
Λοιπόν, πείτε, θέλουμε να φτιάξουμε εμείς μία εδώ κολόνα. Δεν θα βάλω εδώ, θα τη βάλω εδώ. Εδώ, για να μπορώ να βγάλω και από πάνω. Προσθέσανε και τέτοιο από πάνω, παιδιά, τώρα βλέπω πουλιά. Αυτές είναι πάπιες τώρα. Δεν ξέρω αν μπορείς να τις σκοτώσεις με κάποιο τρόπο και να πάρεις. Αλλά λογικά διακοσμητικά θα είναι έτσι, εφετζίδικα. 2000 μέτρα, πλησιάζουμε όλο και περισσότερο. Μία περιοχή που έχουν βάλει λένε ότι είναι υποβρύχια, έτσι έχει βουλιάξει. Δεν ξέρω αν είναι αυτή. Θα τη μάθουμε μόλις πάμε. Θα μάθουμε τι είναι μόλις φτάσουμε. Λοιπόν, έφτιαξα αρκετές πρόκειες γιατί θα μας χρειαστούν εδώ με τις κολόνες και με αυτά και θα μας χρειαστούν και άλλη στιγμή, όχι μόνο τώρα. Οπότε φτιάχνω την κολόνα εγώ. Εδώ τη συνεχίζω. Μία. Και την κάνω έτσι και χιαστή να προχωρήσουμε και στη συνέχεια προς τα πέρα. Εδώ θέλω να τραβήξω και σε αυτό το σημείο. Μία, δύο, τρεις, να βγει και εδώ, ωραία. Να μπορούμε να χτίσουμε και από πάνω. 1700 μέτρα και μαζεύουμε και αρκετά αγαθά εδώ κάτω. Είμαστε σε καλό σημείο. Και τώρα λογικά μπορώ να συνεχίσω εδώ, χρειάζεται να βάλουμε άλλη μια κολόνα. Αλλά εδώ όπως βλέπετε συνεχίζεις κανονικά και μπορείς να χτίσεις. Ωραία, μπαμ, 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 μπαμ. Έχει φύλλει προς τα δεξιά το τιμόνι, δεν ξέρω γιατί το χάσαμε τόσο. Προς τα αριστερά μάλλον. Κάπου εδώ πιστεύω είμαστε μια χαρά. Για να πάμε να δούμε. Να είμαστε σίγουροι. Μην πηγαίνουμε όπου να είναι. Ναι, όλο ευθεία τώρα. Λοιπόν, έχει μείνει αυτά τα δύο τα μπαλουματάκια εδώ που είναι μηχανές. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα το δούμε τώρα ότι είμαστε εντάξει. Γιατί έχω βάλει κολόνες από κάτω κανονικά. Αλλά δεν με αφήνει. Και εδώ, στη μία. Για να δω τώρα, άμα δεν κλείσει και τώρα. Έχω βάλει γεμίσει, έχω γεμίσει τόσο κολόνες από κάτω. Αυτό έπρεπε. Πάνω. Λοιπόν, κοιμήθηκα λίγο το να ξημερώσει λίγο. Και βλέπουμε 800 μέτρα είναι ο προορισμός μας. Αλλά πριν από τα 800 μέτρα υπάρχει αυτό το πραγματάκι. Προχωράμε κανονικά. Προχωράμε full. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε και λίγο εδώ τις γωνίτσες. Εδώ οι γωνίες μπορώ να τις συνεχίσω. Διότι πατάνε, όπως βλέπετε, εδώ. Στον τοίχο. Ωραία. Και εδώ. Όπα, εδώ είπαμε δεν θα το φτιάξουμε. Οπότε το κόβω η αρχή. Οπότε το σπάμε κάπου. Εδώ. Όπα, παιδιά. Φτάσαμε. Τι είναι αυτό. Αυτό πρέπει να είναι. Κάτσε να πάρω κι άλλα. Έχω κι άλλα μαζί μου. Έχω κι άλλα μαζί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα. Σαν γερανός μοιάζει, ε. Φαίνονται και κάτι σίδερα. Αυτή είναι η περιοχή του Varuna Point. Άρα θα είναι τεράστια η πόλη. Θα το δούμε μόλις φτάσουμε. Ωραία, φίλε. Μόλις βλέπεις έτσι κάτι διαφορετικό, είσαι άλλος άνθρωπος. Για να δούμε. Αυτός είναι γερανός που παίρνουν τα πράγματα και φτιάχνουν πολυκατοικίες, τέτοια διάφορα κτίρια. Λοιπόν, 280 μέτρα, το κλείνω αυτό, τώρα το βλέπουμε. Όπα, και κάτι άλλο έχει εδώ πέρα. Α, είναι θεμέλια. Δεν είχε προλάβει να χτιστεί η πόλη, λέτε. Ωρε, φίλε. Τσεκάρετε, παιδιά, τι είναι. Έχει, βλέπω, το γερανό. Κάποια κτίρια που είτε σπάσανε είτε δεν είχαν συνεχιστεί. Και αυτή μάλλον είναι περιοχή που είναι βυθισμένη. Έχει πόλη βυθισμένη, γιατί αυτό δεν είναι τίποτα. Μάλλον είναι η βυθισμένη πόλη που γράφανε στο update. Στα καινούργια πράγματα που είχαν βάλει. Θα πάμε το καραβάκι το δικό μας κάπου εδώ, ανάμεσα. Κάπου σε αυτό το σημείο, γιατί βλέπω από εκείνη είσοδο να ανεβαίνουμε πάνω. Είναι σκαλοσιές. Οπότε φανταστείτε, εδώ είναι η πολυκατοικία. Και η πολυκατοικία τώρα σε αυτό το σημείο είναι ψηλά. Σκαλοσιές. Οπότε φανταστείτε πόσο ακόμα έχει κάτω. Λοιπόν, θέλω να πάρω φαγητό, νερό και θα πάμε να εξερευνήσουμε. Εννοείται, θα πάμε να εξερευνήσουμε σήμερα. Και από εκεί λογικά κατεβαίνω με zipline και πάω πέρα. Οπότε λογικά πρέπει να έχουμε μαζί μας και το zipline. Το zipline το έχω πάνω, το φοράω, τέλεια. Λοιπόν, είστε έτοιμοι να πάμε να εξερευνήσουμε λίγο τι γίνεται. Δεν θα το εξερευνήσουμε όλο το μέρος. Εννοείται αυτό. Πρέπει να φτάσουμε πάνω εδώ, να κατέβουμε μετά να πάμε στην άλλη μεριά. Αλλά θέλω να δω ότι όντως είναι βυθισμένη η πόλη. Γιατί εδώ όντως.
Τσογλανάκι. Με τρόμαξε. Όπα, όπα. Τι έγινε. Σαν να κάνει ένα μπαμ. Θέλω να πάρω και τη μάσκα μαζί, γιατί θα χρειαστεί να κάνουμε καταδύσεις. Οπότε έχουμε μάσκα. Και έχουν προσθέσει καινούργιους εχθρούς, όπως είπαμε. Δεν ξέρω αν είναι σαλούφες αυτά. Αλλά είναι ένα ψάρι σίγουρα έτσι λίγο περίεργο, με κάτι μάτια περίεργα. Και έχουν και άλλα πραγματάκια. Κάνει κάτι σαν εκρήξεις, ή μου φαίνεται εμένα. Αυτός γιατί πάει έτσι. Πρέπει να κάθεται συνέχεια η πόλη. Κάθε λίγο και λιγάκι να πέφτει προς τα κάτω. Να βυθίζεται ακόμα περισσότερο, γιατί κάνει μπαμ. Αφήστε τον, τώρα δεν μας πειράζει. Λοιπόν, θέλω να πάμε εδώ στη σκαλοσιά. Σίγουρα πρέπει να πάμε εδώ για αρχή. Εδώ βλέπουμε. Έχει φωλιές. Και οι φωλιές δημιουργούν σκατροπατάκι για να μπεις παραπάνω. Και έχουμε πάλι τα ποντίκια εννοείται. Οπότε χρειαζόμαστε και αυτά. Βέλη έχω κάνει δεκαριά. Πάρτο. Έφυγε. Δεν... Έλα. Τώρα έφυγε. Και αυτό μας έδινε κρέας. Ομό κρέας. Τέλεια. Οπότε έχουμε ξανά φτάσει στο παιχνίδι. Είχαμε κάποιο τρόπο φως. Τώρα που το θυμάμαι, φακό δηλαδή. Το είχα στο κεφάλι. Και headlight είχαμε, ναι. Οπότε χρειαζόμαστε μια μπαταρία. Ροπ και scrap θα πάμε να φέρουμε. Βλέπουμε εδώ είχαν τούβλα έτοιμα ο κόσμος για να αρχίσουν να σηκώνουν την οικοδομή τους. Και έγινε ό,τι έγινε ρε παιδιά. Εδώ είχε μπάζα. Δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι βλέπω. Εδώ είναι ο γερανός. Λογικά κάπως πρέπει να βρούμε τρόπο να ανέβουμε προς τα πάνω. Από σε αυτό εδώ πέρα το σημείο μπαίνεις και μετά έχει σκάλες. Εδώ από κάτω δεν έχει κάτι. Οπότε πρέπει να μπούμε σιγά σιγά προς τα μέσα. Εδώ έχει πόρτα, ωραία. Αλλά πριν μπω εδώ μέσα, θέλω να ελέγξω ότι δεν ανοίγουν αυτά σίγουρα. Και εδώ κάπου θα σε οδηγούν αυτά σίγουρα. Γιατί είναι σαν σκαλοπατάκι πάλι. Ανεβαίνεις από πάνω. Θέλω να το πάρω με τη σειρά. Πρώτα να εξερευνήσω λίγο εδώ από πίσω να δω τι γίνεται, τι άλλο υπάρχει. Εδώ από ό,τι βλέπω θα μας πάρει 2-3 επεισόδια και να το εξερευνήσουμε όλο όπως πρέπει. Να μην αφήσουμε τίποτα. Εδώ είναι πίσω είσοδο λογικά όπως είχαμε μπροστά. Εδώ έχει και άλλες καλωσιές που ανεβαίνουν πάνω. Πω ρε φίλε. Και εδώ έχει κάτι τουνελάκια τα οποία πάνε κάπου. Σε πάει εδώ από πίσω. Ωμπο. Τσεκάρετε χαμός. Λοιπόν, πάμε να μπούμε αρχικά εδώ μέσα. Όχι, δεν σε αφήνει, δεν μπαίνει έτσι τόσο εύκολα. Δεν ήταν λειτουργική η πόρτα του, τελικά. Μάλλον μπαίνει από εδώ που πάνω που είχα πάει πριν. Λοιπόν, είμαστε πάνω στον όροφο τώρα. Έχουμε ανέβει λίγο. Κάνουμε παρκουράκι, εδώ δεν βλέπω κάτι. Ούτε εδώ βλέπω κάτι. Καλό θα ήταν να έχει κάποια scraps εδώ μέσα να τα παίρνεις έτσι, αφού είναι τα σίδερα. Αλλά βρήκαμε ένα note. Λοιπόν, εδώ το μήνυμα μας λέει: ένας άντρας που μιλούσε σε κούκλες έφτασε χθες. Βρήκε ότι αυτός που μας γράφει το γράμμα, βρήκα λέει τις δυνατές φωνές, συζητήσεις διασκεδαστικές. Λέει: μήπως μου λείπει και η παρέα. Ο άντρας λέει: σκαρφάλωσε ψηλά, λέει στο γερανό, με ένα πιάτο δορυφορικό και φώναζε στο μικρό ραδιόφωνο για την Άστριτ. Φαινόταν ανεπιτυχές όμως το ότι φώναζε και αυτά. Δεν βρήκε κάποιον μάλλον. Μπορεί να του έκλεψα, λέει, μία από τις κούκλες του. Μιράντα είναι το όνομά της. Ο άντρας έφυγε μετά από λίγο αφού φρίκαρε με όλο αυτό που έγινε. Πολύ περίεργοι άνθρωποι αυτές τις μέρες. Και The Grabber, αυτός που μας έγραψε το γράμμα. Λοιπόν, αυτός σκαρφάλωσε, λέει, στο γερανό. Εδώ, άμα σκαρφαλώσω εγώ στο γερανό, πού με πάει. Κάνεις παρκούρ. Θα σκοτωθούμε. Κάνεις παρκουράκι και βγαίνεις κάπου, θα βγούμε. Μισό λεπτό. Πρέπει να ανέβουμε στο Bobcat εδώ. Γι' αυτό μας έχει και αυτά τα σίδερα σίγουρα. Να περάσουμε στο τυχείο που έχει εδώ, την κολόνα που έχει εδώ σπασμένη και να πάμε με παρκούρ απέναντι. Αλλά είναι λίγο δυσκολάκι. Έχουμε και καιρό να ασχοληθούμε με το παρκούρ του Raft. Ένα. Δύο. Θα πέσουμε. Θα πέσουμε, θα ανέβουμε, θα ξανακατεύουμε. Λοιπόν, νεράκι χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε πάρει άλλο γαμό. Έπρεπε να πάρουμε 2-3 μπουκάλια να έχουμε μαζί.
Φαγητό έχω. Δεν είναι τόσο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Και είδα και ένα ποντικό απέναντι. Καθότανε. Δεν μας έχει πάρει γραμμή ακόμα. Είναι αυτός εκεί πέρα. Ένα. Δύο. Δεν το φτάνω. Μήπως δεν φτάνω. Όπα, παιδιά, πέρασα. Όχι! Λοιπόν, βρήκα το κολπάκι που χρειάζεται. Πάμε να κοιμηθούμε λίγο γιατί νύχτωσε. Να πάρουμε και νερά να είμαστε προετοιμασμένοι το πρωί. Έλα, έλα. Ο διάολος. Το φάγαμε. Το πέτυχε κεφάλι. Λοιπόν. Πήραμε τα βέλη μας πίσω. Τέλεια. Πού πάμε τώρα, πάμε λογικά προς τα πάνω εδώ, αλλά να εξερευνήσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Μην πέσω πάλι κάτω, μετά δεν το ξαναπαλέω. Πόσες ώρες φάγαμε πάλι. Λοιπόν, εδώ έχει τούβλα πάλι, τίποτα άλλο. Εδώ έχει αυτό που είναι, σου λέει έλα εδώ. Είχαν βάλει τάβλες για να περνάνε εδώ, σιδερένια μαδεράκια, ξανά εδώ. Όπα, περάσαμε από εδώ. Από εκεί δεν πάει κάπου. Ανεβαίνουμε όσο είναι προς τα πάνω. Τώρα λογικά θέλουμε να επιδείξουμε εκεί. Oh. Θα έπεφτα κάτω. Πάρ' το. Έφυγε. Θα έπεφτα ξανά κάτω. Τρόμαξα. Αυτό ήταν το κακό. Ο άλλος για να πάει να κάνει να... στο τέτοιο στο ραδιόφωνο να φωνάζει πήγε εδώ πάνω ο άλλος. Δεν είμαστε καλά μας. Εδώ έχουμε κάποιο crate. Ωραία, μας έδωσε κάποια bolt, κάποια τέτοια. Εντάξει, τίποτα το σπάνιο. Τα βρίσκαμε συνέχεια. Αλλά θέλουμε να περάσουμε εδώ απέναντι και να ανέβουμε στη σκάλα. Όποιος έχει ψηφοφοβία εδώ πάνω, παιδιά, μα κοιτάξτε τώρα κάτω. Πάμε λοιπόν επάνω. Πόσο ψηλά είναι το άτιμο. Εγώ π.χ. έχω ψηφοφοβία. Οπότε κοιτάμε μόνο πάνω. Τι έχουνε φτιάξει ρε φίλε. Μην μου πεις ελέγχεις τον γερανό. Λογικά πρέπει να βάλουμε τα fuse, να βάλουμε ρεύμα και να λειτουργήσουμε τον γερανό. Έλα ρε. Και να ρίξουμε αυτό κάπου. Θα το δούμε, θα το δούμε. Προς το παρόν όμως δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εδώ μπορώ να κατέβω με zipline να πάω απέναντι, αλλά όχι ακόμα. Πρέπει να πάμε λίγο παραπάνω. Μήπως έχει αφήσει κανένα σημείωμα ο άλλος ο κύριος που ήρθε με τις κούκλες. Ωραία. Εδώ πέρα δεν θα πάω. Δεν είμαι χαζός. Εδώ όμως προς τα πέρα που έχει τα σίδερα και τα προστατευτικά. Item. Είχε στο πακετάκι ένα καρπουζάκι. Καλό. Εδώ αυτά τα μηνύματα δεν είναι κάτι έτσι. Όχι. Οπότε συνεχίζουμε παιδιά να φάμε λίγο. Α, έχει το receiver εδώ που έφερε το αντένα που λίγε. Έχει αφήσει σημείωμα. Έχει αφήσει και... Α, electric grill. Αυτό είναι. Electric grill. Θα βάλουμε στο research table για να δούμε τι μας λέει. Εδώ είχε και note. Λοιπόν, τι μας λέει το note. Το μήνυμα μας λέει όταν οι άνθρωποι έρχονται δεν κάθεται για βολή λέει. Γιατί, μάλλον επειδή τους κλέβω συνέχεια τα πράγματα. Σήμερα ήταν ένας άντρας λέει ονόματι Ρόμπεν και ένα αγοράκι λέει Ντέπο. Πιάστηκαν σε μια καταιγίδα και χρειάστηκαν κάποιες supplies, κάποιες προμήθειες. Όταν κοιμήθηκαν λέει έκοψα μια ολόκληρη συλλογή εργαλεία. Ακατέργαστα πράγματα, αλλά λέει και πάλι καλά ήταν. Το πρωί ήταν φρικαρισμένοι και φύγαν αμέσως. Και ο γκράπερ είναι αυτός εδώ πέρα, ο αρπαχτής. Αυτό το τσολενάκι που καθόταν εδώ πέρα. Άρα είναι εδώ πέρα και θα μας πάρει και εμάς τις προμήθειες. Τι λέτε, παιδιά. Για πείτε. Όπα, έχουμε ένα crate εδώ, θα το αρπάξουμε εμείς. Εμείς είμαστε ο αρπαχτής. Τα κλέβει και τα ξανακλέβουμε. Αυτά τα υλικά μάλλον είχε, τα μέταλλα. Οπότε εδώ μπορώ να ανέβω και παραπάνω. Στο δίπλα εδώ έχει σκάλα πάλι. Πάμε πάλι πάνω. Να δούμε πού πάει. Πού πήγε. Πού πάει. Να το. Αυτά τα εργαλεία μήπως έλεγε. Τίποτα δεν είχε. Πάλι τα ίδια πράγματα έχει. Γάμο. Εδώ έχει πόρτα. Εδώ δεν μας αφήνει να μπούμε μέσα. Ωραία. Μήπως πρέπει να ανέβουμε λίγο παραπάνω. Όχι, δεν έχει παραπάνω. Εδώ είναι το τέλος. Εδώ έχει κάποια κεραία. Κάποιο αντένα. Όχι, από εδώ πηγαίναμε με zipline. Πάμε να χρησιμοποιήσουμε zipline και... κάηκε. Λοιπόν, zip-zap. Το επίτευγμα. Εδώ έχουμε τα fuses. Αλλά δεν βλέπω να χρησιμεύει κάπου.
να είναι λειτουργικά, να ανοίγεις και τέτοια. Πάμε εδώ. Βλέπω ανοιχτή πόρτα εδώ. Λοιπόν, πάμε να εξερευνήσουμε λίγο εδώ τι γίνεται και θα τα αφήσουμε στα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο, άμα είναι να μπούμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε εδώ. Εδώ δεν βλέπω κάτι, έτσι. Όχι. Απλά έχει το... Τι σκαλουσιά. Εδώ χρειαστεί να σκύψουμε. Ωραία. Εδώ... Πάλι δεν με πάει κάπου. Μήπως πρέπει να πάμε από εδώ. Έτσι. Έλα. Ω, παραλίγο να... Πέρα από το παράθυρο μπήκα. Παραλίγο να πέφταμε. Λοιπόν. Τώρα εδώ δεν βλέπω κάτι. Κάτι το σημαντικό. Είχε ολόκληρο το zipline εκεί για ποιο λόγο. Δεν έχει ούτε μια πόρτα να πας παρακάτω, δηλαδή, ούτε τίποτα. Εδώ στην τουαλέτα που είχε ανοιχτό δεν είδα τίποτα. Τίποτα δεν έχει, όχι. Περίεργο το πράγμα τώρα αυτό, να σε κατεβάζει από εκεί εδώ, μήπως για να κατέβεις πιο γρήγορα. Παίζει ρόλο κι αυτό, ε. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το πέρατο σημείο θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Έχουμε εξερευνήσει όσο είναι τα πάνω κομμάτια της πόλης Varuna Point. Έχουμε εξερευνήσει δηλαδή εδώ πέρα, πήγαμε μέχρι το γερανό τέρμα πάνω και βρήκαμε και τα μηνύματα που είχαν αφήσει ο αρπαχτής εκεί πέρα, ότι είχε έρθει κόσμος εδώ, τους έκλεβε τα πράγματα. Πήγαμε και απέναντι εδώ, δεν έχει κάτι. Τώρα το μόνο πράγμα που πιστεύω ότι είναι, έχει απομείνει εδώ πέρα για εξερεύνηση είναι ο βυθός. Να μπούμε στο υπόγειο μέρος της πόλης εδώ, στο βυθό. Οπότε πρέπει να έχουμε ετοιμάσει πρώτο βήμα 2-3 μάσκες τουλάχιστον. Αν χαλάσει μία, να έχουμε να εναλλάζουμε, γιατί θα είμαστε αρκετές ώρες μέσα στη θάλασσα. Και δεν ξέρω μέσα στο κτίριο άμα υπάρχει κάποιο μέρος που θα έχει αέρα για να μπορούμε να αναπνεύσουμε. Οπότε ναι, θα τα εξερευνήσουμε στο επόμενο επεισοδιάκι. Ελπίζω να σας άρεσε και μόλις φύγουμε από εδώ με το καλό και πάμε να εξερευνήσουμε και άλλα πραγματάκια, γιατί έχουν τρεις πόλεις προσέσει. Θα αρχίζουμε να χτίζουμε για εδώ πέρα και το δεύτερο όροφο στο πλοίο μας. Να το φτιάξουμε ξανά όπως ήταν. Κάναμε λίγο την αρχή σήμερα να σηκώσουμε το δεύτερο, όπως βλέπετε σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Και θα συνεχίσει στα επόμενα επεισόδια. Θα έρθει πολύ πιο σύντομα τρίτο επεισόδιο στο chapter 3. Οπότε μείνετε συντονισμένοι για να δούμε τι έχουμε να εξερευνήσουμε στο βυθό. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά σε όλους.